Ο Χρήστο Βρετάκο, τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και υποψήφιο Ευρωβουλευτή, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Τον κύριο Κυριτσάκη Δημήτριο, αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου Επικοινή και ως πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τον κύριο Πολυσίου, καθηγητή, πριντανή και ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Εύη Καραχώστα. Τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θεοδόρα Μεγαλοϊκονόμ. Την περιφερειακή σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφερειάρχου, κυρία Μπούρου, Μαρία Γαμπρίδου. Τον πρόεδρο της Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Λεωνίδα Αθανασιάδη. Τον αντιδήμαρχο Κερατσινίου, κύριο Στράτο Δασκαλάκη. Τον αντιδήμαρχο, κυρία Στέλλα Μιχάλοβλου. Και την αντιδήμαρχο Γιώτα Πεδίκη. Τη δημοτική σύμβουλο εντεταλμένη στις δομές υγείας, κυρία Άννα Γκρόζου. Τον δημοτικό σύμβουλο, κύριο Μιλτιάδη Θεόδωρο. Την κυρία Μαντούβαλη Μαρία, πρώην αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Κερατσινίου Τραπετσόνα και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Γιαλινάκη. Τον υποψήφιο δήμαρχο Κερατσινίου Τραπετσόνα, τον κύριο Γιαλινάκη. Τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με τον κύριο Γιαλινάκη, κύριο Δεμιτζόγλου, κύριο Πελεκάνο, κύριο Σιμακόπουλο, κύριο Πιέσα, κύριο Παπαδημητρίου, κύριο Δημητρακόπουλο, κύριο Διακάκη και κύριο Μπουρό Πασκάλ. Την υποψήφια βουλευτή με την ελληνική, τον υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση, τον κύριο Τσιτούρη. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλληλέων Κερατσινίου Τραπεζόνα, τον κύριο Δημητάκη. Τον κύριο Καλογερά Αντώνιο, πρόεδρο Αντινομάκη, Πειραιά και πρόεδρο του ΆΚΑ. Τον κύριο Λιβανό Μιχάλη, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Πετράκη Μανώλη, εκπρόσωπο τη τοπική οργάνωση Πολυκαλή. Την κυρία Γεωργατζέλη Πάνα, αντιπρόεδρο Νόβεν. Μαζί μας βρίσκεται στην περιφερειά της Πειραιά ο κύριος Γαβρίλης. Την κυρία Κουμεντάκου, εκπρόσωπο γυναικών Νόβεν, τον πολιτευτή κύριο Σαρτετάκη, τον κύριο Παρπατάκη Μανώλη, γραμματέα του Πασόκ Κερατσινίου Τραπεζόνα, τον υποψήφιο δήμαρχο Κερατσινίου Τραπεζόνα, κύριο Τσιρίδη, τον υποψήφιο δήμαρχο Κερατσινίου Τραπεζόνα, τον κύριο Καμάν. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θυμετάλλας, τον πρόεδρό του, τον κύριο Γραβόπουλο, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να συμμετάσχει στην εκδήλωσή μας και να μας ταξιδέψει χορευτικά στη Θαρακή με τους χορούς Ζωναράνικο, Μπαϊδούσκα και Τσέστο. Τον κύριο Καλακίδη, που αφιλοκερδώς έκανε εξαιρετική δουλειά στις αφήσεις, στις προσκλήσεις, στα προγράμματα της εκδήλωσής μας. Τον Πέτρο Σαριδάκη και τον Χρήστο Ωλεγάκη, τους μουσικούς μας, που μόλις διάβασαν το βιβλίο επέμεναν να συμμετέχουν. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Λίδα FM, χορηγό επικοινωνία τη εκδήλωσή μα. Ο κύριο Αντώνη Μιλωδάκη να απευθύνει χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Μετά από 30 χρόνια που έχω την τιμή να πουλήσω εδώ τις ενώσεις του Τόνι Τελεσίου Τραπεζών, σήμερα πραγματικά είναι το συγκίνηση. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα να ενώνεις τον Εύρο με την Κρήτη και την Κρήτη με τον Εύρο. Γι' αυτό βέβαια ευθύνονται οι μαχητές οι οποίοι πολέμησαν τότε για την τιμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη συμπαράσταση που μας δίνετε, και θα σας πω το εξής, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε εκτός από τα τυπικά δρόμενα και την ιστορία της Κρήτης. Διότι την ιστορία της Κρήτης πρέπει να μαθαίνουν και εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τα μικρά παιδιά. Διότι μόνο έτσι θα κρατήσουμε τις ρίζες μας και θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά, πολύ ψηλά, το αίσθημα του κρητικού λαού. Σήμερα δεν είναι ώρα για λόγους, είναι ώρα συγκίνησης, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλους εσάς
διότι με αυτό δίνεται δύναμη σε μένα να φέρουμε πολλά και διάφορα από την Κρήτη και ό,τι αφορά την Κρήτη στο Δήμο της Αναστασίου Τραπεζόνος που είναι η έδρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μαζί μας βρίσκεται και η Πρόεδρος των Κρητών Παναστού, η κυρία Τσιπροστεφανάκη, και η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον κύριο Γιαλινάκη, κυρία Σαββοπούλου Βάνα. Τον αντριωμένο μην το βλες, λέει το ριζίτικο τραγούδι, και οι κριτικοί το ήξεραν αυτό καλά όταν έγραφαν το δικό του έπος το Μάιο του 1941. Στην πρώτη μάχη ενάντια στους χιτλερικούς κατακτητές. Αυτή που έμεινε στην ιστορία ως μάχη της Κρήτης. Στην απελπισμένη τότε Ευρώπη, η μάχη της Κρήτης πυροδότησε την ελπίδα για ελευθερία και δημοκρατία των λαών και έγινε η αφετηρία για τη μεγαλειώδη εθνική αντίσταση. Κάθε επίτοξος κυρίαρχος της Ανατολικής Μεσογείου ενδιαφερόταν να αποκτήσει τον έλεγχο της Κρήτης. Η περίοδος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν αποτέλεσε εξαίρεση, μιας και η Κρήτη αποτελούσε ισχυρό ναυτικό και αεροπορικό στήριγμα στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου για οποιαδήποτε δύναμη σκόπευε να διεξάγει επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η σημασία της Κρήτης ως μια τοπική σημασία βάση τόσο για τους Γερμανούς όσο και για τους Άγγλους στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, για τη δυνατότητα εφοδιασμού και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τη διόδια του Σουέζ, οδήγησε τον τέταρτο αεροπορικό στόλο, Luftflotte Fiat, να ανακοινήσει το ζήτημα της κυρίευσης του νησιού ως πέρας των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος του γερμανικού σχεδίου ήταν η κατάληψη των αεροδρομίων και των λιμανιών της Κρήτης με τη χρήση ανεξιπτωτιστών και ανεμοπλάνων. Στη συνέχεια, με αποβατικές και αεροπορικές δυνάμεις, θα ολοκληρωνόταν η κατάληψη του εσωτερικού του νησιού. Οι ανεξιπτωτιστές που έπεσαν στην Κρήτη βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα λαϊκού ξεσηκωμού. Η φλογισμένη ψυχή των υψηλών πολιτισμικών αξιών των κρητικών έλειωσε το ατσάλι της ναζιστικής αλαζονίας. Μια πολεμική σύγκρουση που η μίμηση εξακολουθεί να σηματοδοτεί με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τη διαχρονική αντίληψη του Έλληνα για την ελευθερία. Και συνάμα αποδεικνύει την αποφασιστική συμμετοχή της Ελλάδας στην αέραιη μάχη για την προάσπιση των ιδεωδών της δημοκρατίας και της ελευθερίας
ενάντια σε κάθε μορφή ανελευθερίας, χωρίς να υπολογίζει το κόστος που απαιτείται. Περισσότεροι από 10.000 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της μάχης της Κρήτης. Μια μάχης με πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κορυφαίο των οποίων ήταν και η εθελοντική λαϊκή συμμετοχή στην πρώτη γραμμή του πυρός. Μια αναμέτρηση του ενδεχομένως να είχε λάβει διαφορετική τροπή αν το καθεστώς μεταξύ οι Βρετανοί εμφανίζονταν πιο αποφασισμένοι και εξόπιζαν τις δυνάμεις που είχαν παραμείνει στο νησί. Ένα νησί από το οποίο λίγους μήνες πριν η δικτατορική κυβέρνηση είχε στερήσει περίπου 18.000 νέους για να τους στείλει στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου. Και μια δύναμη κατοχής, η γερμανική πολεμική μηχανή, που δεν μπορούσε να διανοηθεί τον αντιστασιακό αγώνα των κριτικών. Αυτό που επικράτησε ήταν μια αρχαία κριτική παράδοση, η περιφρόνηση του θανάτου.